με τον κύριο Δημήτρη Φούκα, τον πρόεδρο της ΟΜΕΟΤΕ. Κύριε Φούκα, τι συμβαίνει, γιατί απεργείτε? Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Καταρχήν να σας πω ότι είμαστε στην διαπραγμάτευση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία έληξε 31 Δωδεκάτου χωρίς η διοίκηση να προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και βεβαίως αυτό το διάστημα είχαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΤΕ απολύσεις. Και επειδή είπατε προηγουμένως για το τι, ποια είναι η εταιρεία, ποια είναι τα οικονομικά της μεγέθη, θα ήθελα να, καταρχήν να σας πω κάτι. Ότι εμείς ως εργαζόμενοι, ως ομοσπονδία, θέλουμε η εταιρεία μας να είναι βιώσιμη. Γιατί χωρίς βιώσιμη εταιρεία δεν υπάρχουν ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε βεβαίως και οι μέτοχοι που επενδύουν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θέλω να καταστήσω σαφές σε όλους ότι το συνδικάτο του ΟΤΕ ούτε απέτησε ποτέ να διοικήσει, ούτε να συνδιοικήσει. Mm-hmm. Αυτό που πάντα ήθελα είναι να διαβουλεύεται για τα ζητήματα των εργαζομένων. Και αυτό κάνουμε. Δεν μπήκαμε ποτέ στο στρατηγικό προγραμματισμό της εταιρείας. Εννοείται μετά την πώλησή της. Βεβαίως. Από τότε είμαι και εγώ εκεί. Δεν είμαι, είναι δημόσια, δεν είμαι όλα τα χρόνια εκεί. Μιλάμε ότι όσα χρόνια είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν μπήκαμε ποτέ στο στρατηγικό της προγραμματισμό. Είναι ευθύνη της διοίκησης. Mm-hmm. Και αυτό της το... δεν μπορούμε να το αρνηθούμε και έτσι είναι. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να διαβουλευόμαστε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να διαπραγματευόμαστε για τα οικονομικά και θεσμικά. Η επιχείρηση, γιατί, με ποια αιτιολογία δεν προσήλθε στο τραπέζι του διαλόγου? Θα σας πω πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Άρα λοιπόν, από την Άνοιξη, ναι, ξεκίνησε ένα μεγάλο πρόγραμμα εθελούσιας στον ΟΤΕ, που εκτός των υπολείπων εργαζομένων, αυτό που έβγαινε κάθε χρόνο, πολλά χρόνια τώρα, από το 2005, από τη μεγάλη εθελούσια και μετά σχεδόν κάθε χρόνο, ναι, ενέταξε σε αυτό και μια κατηγορία εργαζομένων, στην οποία είπε ότι εγώ θα δώσω αυξημένα κίνητρα αποχώρησης, αλλά τέλος του χρόνου όποιος δεν φύγει θα απολυθεί. Mm-hmm. Αυτό, για όσους γνωρίζουν καλά ελληνικά, σημαίνει ότι δεν είναι εθελούσια, αλλά είναι ευθανασία. Δηλαδή σου προσφέρω τον τρόπο με τον οποίο θα φύγεις από την εταιρεία. Σε μια εταιρεία που θέλω να γνωρίζετε και εσείς και οι τηλεθεατές σας, ότι εμείς ως εργαζόμενοι από το 2011 έχουμε υπογράψει 3 συλλογικές συμβάσεις εργασίας με μείωση μισθού και job security, ασφάλεια στην εργασία. Βασικός όρος, μπορώ να σας τον δώσω, να τον δείτε, να το διαβάσουμε. Βασικός όρος της σύμβασης. Σε αυτόν τον όρο μέσα δεν είπαμε ποτέ ότι εμείς φιλετοποιούμε τους εργαζόμενους και λέμε άλλοι έχουν ασφάλεια, άλλοι δεν έχουν. Δεν θέλατε δύο ταχύτητες δηλαδή? Μα δεν μας το ζήτησε για κανείς. Mm-hmm. Η προστασία των εργαζομένων είναι κάτω από αυτή την συλλογική σύμβαση εργασίας, που θεωρώ ότι είναι νόμος. Και δεν μπορεί κανείς να το καταπατήσει. Αυτό σημαίνει συλλογική σύμβαση εργασίας. Έρχεται λοιπόν η διοίκηση και λέει ότι αυτοί θα φύγουν. Καταργείται το έργο. Δεν έρχεται να προτείνει στους εργαζόμενους αυτούς, όσοι θέλουν να πάνε σε άλλη εργασία, παρότι στην εταιρική κοινωνική ευθύνη που ευαγγελίζονται μιλούν για επανακατάρτιση, μιλούν για εκπαιδεύσεις και αλλαγές έργων για όλο το προσωπικό. Πώς αφορά όλο αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή? Τελικά ήταν 6 εργαζόμενοι αυτοί που εσκεμμένα αφήσαν τη συλλογική σύμβαση να λήξει σε 3 διαπραγματεύσεις που εμείς ζητήσαμε, ακόμα και 31 Δωδεκάτου που τους κάλεσε το Υπουργείο, που απέλυσε τους εργαζόμενους. 31 Δωδεκάτου η εταιρεία δήλωσε στο Υπουργείο Εργασίας ότι εμείς βρισκόμαστε εκτός Αττικής. Ξέρετε κάτι, 31 Δωδεκάτου να είσαι εκτός Αττικής, αλλά να απολύεις εντός Αττικής? Ποιος έβαλε την υπογραφή για απόλυση και δεν ήταν εκεί που τους κάλεσε το Υπουργείο? Άρα λοιπόν προσχηματικά αρνήθηκαν τη διαπραγμάτευση, αρνήθηκαν να παρουσιαστούν στο Υπουργείο Εργασίας με στόχο να απολύσουν, και τώρα βεβαίως, αφού έληξε αυτό, μας ζητούν να πάμε στη διαπραγμάτευση. Πόσοι εργαζόμενους έχει συνολικά ΟΤΕ? Είμαστε 8.000 εργαζόμενοι στην σταθερή.
2.500 εργαζόμενοι είναι στην Κοσμοτέ και θα πάμε λοιπόν στη μεγάλη εταιρεία 5.500 εργαζόμενοι στην Κοσμοτέ η Value που εκεί μπορούμε να αναλύσουμε πραγματικά το τι συμβαίνει ήταν σε όλες αυτές τις εταιρείες. Ήταν χρυσοί οι εργαζόμενοι αυτοί οι έξι που απολύονται, επιτρέψτε μου τον όρο. Ήταν χρυσοί οι εργαζόμενοι, ήταν πολύ ψηλά αμοιβόμενοι. Φύλακες ήταν. Όχι, καθόλου. Μάλιστα. Καθόλου, δεν υπάρχουν. Τι υψηλά αμοιβόμενοι. Οι μισθοί στον ΟΤΕ, να ξεκινήσω από τους πιο υψηλά αμοιβόμενους, που μπορεί να φτάνει ένας με μεταπτυχιακό στον ΟΤΕ και με 30 χρόνια υπηρεσίας, να φτάνει 1.500 ευρώ. Ναι, αυτό είναι, δεν ξέρω πόσο υψηλό είναι. Σας μιλάω για το δικό μου το μισθό. Με μεταπτυχιακό και μετά από 30 χρόνια εργασιακής εμπειρίας παίρνω 1.500. Αν αυτό λοιπόν είναι πολύ υψηλός μισθός, να κόψω κι άλλα. Αν είναι πολύ υψηλός. Θέλετε να πάμε στην δεύτερη κατηγορία, στο μισθολόγιο του 2015 που υπογράψαμε εμείς, η οποία είναι 793 ο μισθός τους. Είναι αυτό. Θέλετε να πάμε στους 5.500 εργαζόμενους, τα παιδιά μας, γιατί σήμερα η κυβέρνηση αυτή μιλάει για την επιστροφή των πτυχιούχων, των παιδιών μας που φύγαν στο εξωτερικό και μιλάει και δίνει κίνητρα στις επιχειρήσεις. Ξέρετε πόσα παιδιά βρίσκονται στα call centers αυτή τη στιγμή των διαφόρων εταιριών, πτυχιούχοι με μεταπτυχιακά με 200 και 300 ευρώ. Θα μιλήσουμε ποτέ ότι οι εταιρείες αυτές, γιατί ζητήσατε στοιχεία. Να σας τα δώσω λοιπόν τα στοιχεία. Από το 12 έως το 19 αυξήθηκαν κατά 88% τα λειτουργικά του κέρδη. Μάλιστα. Στην εταιρεία. Από το 12 έως το 19 το μισθολογικό κόστος από 680 εκατομμύρια είναι κάτω από 240 εκατομμύρια. Οπα. Με τα έσοδα σταθερά. Πέστε τη διαφορά. Είναι 680, περίπου 55% μείωση. 55% δεν αμφισβητούνται αυτά. Είναι οι απολογισμοί τους κάθε χρόνο προς τους μετόχους. Δεν έχετε λόγο να παρουσιάσετε αλλοιωμένα. Το μισθολογικό κόστος από 31,8% το 2012 είναι 15,6%. Είναι το χαμηλότερο μισθολογικό κόστος αυτή τη στιγμή στην, θεωρώ, στην Ελλάδα, να μην πω πανευρωπαϊκά. Θέλετε άλλα στοιχεία να δούμε τη δραστηριότητα λοιπόν. 41,2% έχει προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους στην Ελλάδα. 39,7% έχει στην Γερμανία η Deutsche Telekom. 32,6% έχουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική είναι 27,6%. Έχουμε το υψηλότερο περιθώριο, έχουμε κέρδους. Αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία. Εσείς τώρα τι ακριβώς ζητάτε. Ζητάτε να επαναπροσληφθούν οι έξι συνάδελφοί σας, αν καταλαβαίνω καλά. Εμείς πήγαμε προχθές. Επίσης, εσείς έχετε τη στήριξη και του κινήματος αλλαγής και αύριο θα δείτε και τον Αλέξη Τσίπρα, έχω καταλάβει. Γενικά η αντιπολίτευση φαίνεται να είναι στο πλευρό σας. Και η συμπολίτευση. Αφού και η συμπολίτευση. Θα σας πω λοιπόν, προχθές η κυρία Στρατινάκη έδωσε σαφή οδηγία. Γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας. Βεβαίως, σαφή οδηγία στην διοίκηση του ΟΤΕ να επανεξετάσει όλες τις περιπτώσεις επαναπρόσληψης σε άλλες θέσεις. Ο κύριος Καράογλου τον βρήκαμε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και είπε ότι ναι, είναι δίκαια τα αιτήματα και ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να παρέμβω στον κύριο Βρούτσι και περιμένουμε. Δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή η επιστροφή στην κανονικότητα να είναι απολύσεις από κερδοφόρες εταιρείες. Αυτό σηματοδοτούν σήμερα οι κερδοφόρες εταιρείες. Όλο μας λένε ότι υπάρχει κάποιος αόρατος εχθρός που πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Εμείς το 2011 που ήταν ορατός ο εχθρός, 6 δις ήταν τα δάνεια του ΟΤΕ. Τότε εμείς καθίσαμε και υπογράψαμε συλλογική σύμβαση με μείωση μισθών και πολλά άλλα. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ έχουν χάσει πάνω από 40% και δεν είμαστε μόνοι. Όπως πάρα πολλοί εργαζόμενοι και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, άλλοι χάσαν τις δουλειές τους. Αλλά εμείς τη σώσαμε την εταιρεία. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε ποιο είναι το κόστος της διοίκησης από το 12 έως το 19. Και να δούμε λοιπόν ποια είναι η συνεισφορά της διοίκησης. Γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχει διοίκηση με παράδειγμα. Αυτό έχω μάθει. Δεν μπορεί να πληρώνει μόνο ο εργαζόμενος. Ή δεν μπορεί να σώσει την εταιρεία μόνο ο εργαζόμενος. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι σκληρή πραγματικότητα.
Είναι σαφές. Για τους ομίλους και όχι μόνο για τον ΟΤΕ. Θα μου επιτρέψετε να πάρω ένα σχόλιο από την κυρία Μακρύ, που είναι εδώ η κυβερνητική βουλευτής. Κυρία Μακρύ, η αλήθεια.